Νομίζω... Θα σας κάνω και πιο εξειδικευμένη την ερώτηση μετά, αλλά θέλω το γενικό τίτλο στην αρχή. Θα σας πω. Εγώ νομίζω ότι αυτή η απόφαση επιτρέπει πια να μιλάμε για όρους σταθεροποίησης της οικονομίας και άρα διευκόλυνσης να αναδειχθεί αυτό το οποίο φαίνεται ότι αντικειμενικά υπήρχε ως προϋπόθεση μια νέα εμφανής αναπτυξιακή πορεία. Δηλαδή τι άλλαξε από την προηγούμενη φάση? Είχαμε στις 22 το ίδιο πακέτο ήταν στο τραπέζι. Όχι, όχι. Καταρχήν η προηγούμενη φάση δεν είναι 22, είναι το προηγούμενο εξάμηνο, το οποίο λειτουργούσε ως τροχοπέδι σε όλα αυτά που λέμε. Με ευθύνη σας μια αβεβαιότητα. Λέει η αντιπολίτευση. Ότι εσείς θέτε που καργήσαμε τόσο πολύ. Η αντιπολίτευση λέει με ευθύνη μας, αλλά η αντιπολίτευση το ίδιο έλεγε και 2 μήνες μετά τις εκλογές και νομίζω το ίδιο είπε και χθες το βράδυ, το ίδιο θα πει και αύριο. Άρα δεν είναι πιστικός αυτός ο λόγος της αντιπολίτευσης, όταν εκ των προτέρων έχει γράψει τις ανακοινώσεις της. Δεν είναι έτσι, διότι αν κανείς διαπιστώσει, αφήστε τις δικές μας εκτιμήσεις. Εγώ σας λέω να καταγράψουμε τις δηλώσεις των διαφόρων εκπροσώπων των θεσμών. Θα δει τελικά ότι έχουμε μία προς τα βελτίω μετατόπιση του σκηνικού από αυτό που είχαμε στις 22 Μαΐου. Διευκολύνεται κατά την άποψη τη δικιά σας και της κυβέρνησης για αυτού του τρόπου. Διευκολύνεται ο στόχος της εξόδου της χώρας από το περιβάλλον των μνημονίων. Διότι εμείς είχαμε θέσει ως κυβέρνηση, ως χώρα δηλαδή, και η κυβέρνηση είχε θέσει μέσα από αυτή την διαπραγμάτευση έναν κεντρικό στόχο που ήταν στόχος πακέτο. Και έλεγε, βεβαίως στην αξιολόγηση, πήραμε τα μέτρα, να κλείσουμε την αξιολόγηση, επομένως να πάρουμε και τα χρήματα και κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε ανάγκες και στο εσωτερικό της αγοράς, της οικονομίας. Επετεύχθη. Αλλά μαζί και ως πακέτο ποσοτική χαλάρωση και χρέος. Ναι, εγώ πιστεύω ευθέως ότι είμαστε πιο κοντά στο να γίνει πραγματικότητα και μιλάμε με καλύτερους όρους για αυτόν τον στόχο. Δηλαδή το να βγούμε στις αγορές. Για μετά το 18. Όχι. Αλλά... Δεν μιλάω για μετά το 18. Μιλάω έως το 18. Έως το 18. Το πότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το μετρήσει καλά. Κάτι δοκιμαστικό, λέτε τώρα. Τώρα μιλάμε για την. Υπήρχε χθες μια ρητή αναφορά εκ μέρους του κυρίου Ντάισπλου, αν δεν κάνω λάθος, όπου μίλαγε για στήριξη της συγκεκριμένης προσπάθειας για έξοδο της χώρας στις αγορές. Αυτό με τέτοια ευθύτητα και σαφήνεια δεν έχει ξαναδιατυπωθεί. Πριν από λίγες μέρες ψηφίσατε ένα βαρύ πακέτο, κυρία Υπουργέ, όλοι εσείς οι βουλευτές της κυβερνητικής πλευράς, με την υπόσχεση ότι θα πάρουμε μια ρύθμιση για το χρέος. Με αυτή τη σειρά που είπε ο Βασίλης πριν των πραγμάτων. Δηλαδή, κλείνουμε αξιολόγηση, μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση, ρυθμίζουμε το χρέος, βγαίνουμε στις αγορές. Τελειώσαμε. Εγώ έχω επιλέξει, σήμερα να απαντάω μέσω από μια δήλωση των χθεσινών εκπροσώπων. Χθες η δήλωση που έγινε από μεριάς της ΕΚΟΥΤΟΥ είναι ότι είναι ένα βήμα αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση της ρύθμισης του χρέους. Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ήταν το πιο επιφυλακτικό, εμφανίστηκε χθες σχετικά πιο ικανοποιημένο σε σχέση με αυτό που ζητούσε. Ήταν ένα κλικ διαφορετικό. Να σας πω τώρα και τη γνώμη μου. Εγώ νομίζω ότι όσο μπορεί αυτή να είναι ουδέτερη, διότι πάντοτε μιλά από μια συγκεκριμένη οπτική. Νομίζω ότι αν κανείς δει την ακολουθία των πραγμάτων των τελευταίων μηνών, είχαμε την πιο λογική κατάληξη που μας φέρνει πιο κοντά στον επιδιωκόμενο στόχο, αλλά είναι και αυτό το οποίο μπορούσε να υπάρξει με βάση τις δεδομένες πια και παγιωμένες καταστάσεις, με βάση την ισορροπία που υπήρξε ανάμεσα στο γερμανικό παράγοντα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γίνατε ρεαλιστής, λέω. Πώς είπατε? Γίνατε ρεαλιστής, λέω. Αυτά τα έχω πει όλο το προηγούμενο πεντάμινο. Μην κοιτάτε που δεν ερχόμουν εδώ να τα πω. Όχι, μιλάγατε για περιβάλλον ήτας το προηγούμενο διάστημα. Άλλο το περιβάλλον ήτας. Όχι, εγώ ήθελα να σας φτάσουμε και εκεί. Θα δέσουμε λιγάκι οικονομικά. Αλλά όταν θέλετε να με τσιτάρετε, να βλέπετε και τα 50 λεπτά μια τοποθέτηση, επειδή είχα μιλήσει πριν μια εβδομάδα περίπου εδώ παρακάτω στον Πειραιά, και άρα θα βλέπατε τι εννοώ. Εντάξει, έμεινε αυτή η φράση όμως και πέρασε, όπως είδατε στα μίντια, ότι ο Σκουρλέτης μίλησε για περιβάλλον ήττας. Δεν ισχύει. Θέλετε να το πάμε εκεί, θα σας πω. Όχι, δεν θέλω να το πάμε εκεί. Νομίζω εγώ νομίζω ότι υπήρξε... Αλλά δεν ισχύει εκείνο που είπατε. Εγώ νομίζω ότι υπήρξε μια ήττα για τον λαό μας όταν με απόλυτη συνείδηση του τι κάνουμε κάναμε τη συμφωνία του καλοκαιριού
του 2015, αλλά η οποία ήταν σαφώς προτιμότερη από τη εναλλακτική εντός εισαγωγικών τότε λύση, που ήταν μια τυφλή σύγκρουση η οποία θα οδηγούσε σε μια απόλυτη ισοπαίδωση και θα οδηγούσε στο να αφήσουμε έρμη την κοινωνία, στον πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις του κυρίου Σόιμπλε ή των τον εκφραστών του. Μάλιστα. Διότι, ξέρετε κάτι, το μεγαλύτερο στήριγμα για την κυβέρνηση, ξέρετε ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Κρατάτε, διότι έρχεται ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πλειοψηφική, τοποθέτηση της ελληνικής κοινωνίας. Ακόμα και αυτοί που μας ασκούν κριτική, που μπορεί να στεναχωριούνται από κάποια πράγματα, μας επιλέγουν σαν τον μικρότερο κακό. Δεν αρκεί. Του δίνουν καμιά δεκαπενταριά μονάδες παραπάνω. Δεν αρκεί. Αυτό που λέτε. Εντάξει. Καλά, αφήστε. Θα κάνουμε μια, θέλετε, μια συζήτηση για τις δεκαπενταριά μονάδες παραπάνω. Διότι αυτές τις 15 μονάδες παραπάνω έχουν κολλήσει εκεί πέρα. Μιλάμε για μια συσπήρωση του κόσμου που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και καμιά οποιαδήποτε άλλη έλλειψη δυναμική. Αυτό αποτυπώνεται. Να επιστρέψουμε λίγο στην ουσία του θέματος. Θα χάσουμε λίγο το θέμα της κοινότητας. Να πιάσουμε λίγο την ουσία του θέματος. Όχι. Η ουσία του θέματος, λέει ένας κόσμος, ότι εντάξει ρε παιδιά, καμία αντίρρηση, δεν είναι ούτε για καταστροφές ούτε για θριάβους. Ότι μπαίνουμε σε έναν δρόμο, ας το πούμε έτσι, σταθερότητας, κανονικότητας και με ένα ενδεχόμενο πάνω σε αυτά που είπατε. Όμως, θα σας πει κάποιος, ταυτόχρονα, μετά τη λήξη του προγράμματος, εμείς το περιβάλλον το ξέρουμε ως πολίτες και εσείς το ξέρετε ως κυβέρνηση. Το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με αυτά που, έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, ξέρουμε και τη φορολογία που θα έχουμε, ξέρουμε, και τις εισφορές που θα έχουμε, ξέρουμε, και τι θα γίνει με. Ξέρουμε. Τις κατευθύνσεις για το τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις μέσα από το υπερταμείο. Τα ξέρουμε αυτά. Και τα ξέρουμε, επίσης τους στόχους που έχουμε θέσει, δηλαδή το 3,5% μέχρι το 2022. Που είναι πάρα πολύ υψηλό στόχο, το λέτε κι εσείς. Και τώρα, μαθαίνουμε επιπρόσθετα ότι εκτός από το 3,5% μετά πρέπει να πιάνουμε και περίπου 2% μέχρι το 60%. Όταν ισχύει 2,6% με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας για τις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο έγινε μετά την κρίση του 2008 είναι ότι εμπεδώθηκε ακόμη περισσότερο μια στενή νομισματική πολιτική και δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη. Εκεί ήθελα να σας πω. Έχουμε μια απόλυτη επικράτηση ή σχεδόν απόλυτη επικράτηση αυτών των πολιτικών. Λέει λοιπόν ένας κόσμος, κύριος Σκουρλέτη. Μα γι' αυτό. Εκεί είναι τα στοιχεία της μη νίκης. Μάλιστα. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Αλλά για όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες επιδιώκουν μια διαφορετική πολιτική της Ευρώπης. Λοιπόν, αλλά βέβαια η ιστορία ποτέ δεν είναι στατική. Όχι, ναι, αλλά θέλουμε να αποκτήσουμε μια σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό για πάρα πολύ κόσμο και για ένα ευρύ πεδίο κοινωνικών δυνάμεων είναι ένα περιβάλλον λιτότητας, κύριε Υπουργέ, για την επόμενη δεκαετία, να το πω έτσι. Τουλάχιστον δεκαετία. Α, μέχρι το 60 ποιος πεθαίνει, που λένε. Λέμε όμως για την επόμενη πενταετία, σύν μερικά χρόνια ακόμα, είναι ένα περιβάλλον λιτότητας. Μια κυβέρνηση αριστεράς, η οποία λέει: εμένα ο στόχος μου είναι να βγω από την επιτροπία, να βγω από τα μνημόνια και να έχω τη δικιά μου πολιτική, να αναπτυχθεί η χώρα, να βγω στις αγορές, να μπορέσουν να μπουν λεφτά, να επενδύσει κτλ. Ταυτόχρονα έχει διαμορφώσει όμως με αυτά που έχει ψηφίσει ένα περιβάλλον λιτότητας για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Αυτά τα δύο είναι σε αντίφαση. Βεβαίως. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως όπως το λέτε. Ιδιαίτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αντίφαση στην οποία εντός εισαγωγικών είναι καταδικασμένος να πορεύεται. Μια αντίφαση η οποία έχει και αβέβαια έκφαση. Είτε για τις σχέσεις του ίδιου με την κοινωνία, είτε και συνολικά για την χώρα. Εγώ λέω τα αποτελέσματα που θα βγουν. Αυτό είναι πολύ σωστό να το επισημαίνουμε, διότι αν ξεκινάμε τις αναλύσεις μας και άρα το σχεδιασμό μας από αυτή την επισήμανση, πρέπει να φροντίζουμε να δημιουργήσουμε τους όρους να απαλλαγούμε από αυτή την πολιτική. Μόνο που αυτό δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα για την Ελλάδα, αλλά προϋποθέτει αλλαγές συνολικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, τι λέτε εσείς, είναι το ζητούμενο. Κύριε Υπουργέ, χάθηκαν ευκαιρίες την προηγούμενη χρονιά. Οι οποίες όμως δεν φαινόντουσαν ότι θα υπήρχαν. Δηλαδή, υποδέμως το γεγονός ότι δεν κερδίσανε στην Ισπανία, κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα ατύχημα για την πορεία της Ευρώπης. Άλλοι λένε το αντίθετο. Οι άλλοι λένε το αντίθετο. Τώρα μιλάω εγώ. Το γεγονός ότι στην Πορτογαλία έχουμε έναν αριστερό συνασπισμό, προοδευτικό συνασπισμό, είναι κάτι θετικό. Να περιμένουμε να αλλάξουν οι σχετισμοί, αυτό μας λέτε. Όχι, αυτοί αλλάζουν, αν θέλετε, ιστορικά αλλάζουν. Το θέμα είναι το να αλλάξουν στο ορατό μέλλον. Θα σας έλεγα ότι αν δεν αλλάξουν, τότε δεν θα δείτε μόνο κινήσεις σαν και αυτή του Brexit. Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Λέω ότι πήραμε μια καλή
τη ζωή τη χώρα. Των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς. Τι θα αλλάξει για τους πολίτες. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι η καθημερινότητα, η ζωή μας σήμερα και αύριο είναι άμεσα συναρτημένη με το τι γίνεται στην μεγάλη εικόνα. Στο μεγάλο πλαίσιο. Αυτό ισχύει απολύτως. Θα αλλάξει κάτι. Και είναι χρέος των πολιτικών δυνάμεων να έχουν μια τέτοια προσέγγιση. Στη ζωή των πολιτών, κύριε Υπουργέ, θα αλλάξει κάτι προς το χειρότερο και στο πολύ χειρότερο τα επόμενα χρόνια. Εγώ αυτό ξέρω. Θα σας πω εσείς μου λέτε σήμερα ότι έχουμε μια συμφωνία την οποία χαρακτηρίζω εγώ θετική και ανακουφιστική. Είναι καλύτερη από το να μην είχαμε συμφωνία. Έτσι θα πω. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε πάρει κάτι, πώς το λένε, εξαιρετικό. Πήραμε αυτά που θέλαμε με κάτι φραστικά καλύτερο. Λέω όμως για όχι τον πολίτη. Καλύτερο. Για δηλαδή, τον πολίτη. Το θέμα της σαφούς αναφοράς και αποδοχής της πρότασης για τη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ναι, το είπαμε. Είναι ένα καινούριο στοιχείο. Είναι ένα καινούριο στοιχείο. Πρέπει να διευκρινιστούν πολλά σε αυτό. Εγώ λέω άλλο. Για τον πολίτη τι αλλάζει. Τα επόμενα χρόνια. Θα σας πω. Τα επόμενα χρόνια έρχονται δύσκολα μέτρα για τον πολίτη. Ότι αν το 17 και το 18 έχουμε μία ορατή αναπτυξιακή πορεία αισθητή στον κόσμο, mm-hmm. άρα δηλαδή με αύξηση του ΑΕΠ, αύξηση των εισοδημάτων, νέες δουλειές, mm-hmm. τότε η δυναμική που θα δημιουργηθεί μέσα από αυτή την πορεία μπορεί να μας κάνει να δούμε με διαφορετικό τρόπο και ακόμη να επαναδιαπραγματευτούμε όποια και να είναι τότε η κυβέρνηση και τις σημερινές δεσμεύσεις. Διότι επαναλαμβάνω. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε πίσω. Η όθηση στην οικονομία, λέτε, και η αναπτυξιακή προοπτική μπορεί να μας δώσει διαπραγματευτικό χαρτί και ακόμα αέρα. Και για αυτά που έχουμε ψηφίσει. Άλλο αέρα. Προφανώς. Άλλη πολιτική δυναμική στα πράγματα. Και αυτό σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις προφανώς μπορεί να δημιουργήσει μια άλλη ισορροπία. Αυτό που λέτε είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, προφανώς είναι κάτι διαφορετικό. Βοηθάει όμως αυτή την κατεύθυνση να σας πω και την άλλη άποψη, από μια άλλη οπτική. Ναι. Έχετε διαμορφώσει όμως ταυτόχρονα και ένα περιβάλλον. Σας λέω, παιδιά, έχετε βάλει την περιουσία της χώρας στο υπερταμείο. Επομένως. Όχι για να την πουλήσουμε. Για αξιοποίηση. Για αξιοποίηση, εντάξει. Ξέρετε ότι αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει στη Γαλλία. Το μοντέλο το δικό μας ουσιαστικά κοπιάρει το γαλλικό μοντέλο mm-hmm. που υπάρχει ένα ακριβώς αντίστοιχο υπερταμείο που προσπαθεί με κοινούς όρους οργάνωσης και διοίκησης, management, να μεγιστοποιήσει την απόδοση των δημόσιων εταιριών mm-hmm. και των δημόσιων συμμετοχών. Αυτό mm-hmm. είναι καλό, το είχαμε ανάγκη ως χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να περιμένεις από τον Υπουργό Ενέργειας, το λέω γιατί υπήρξε Υπουργό Ενέργειας, να ασκήσει management στη ΔΕΗ, στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΣΦΑ, καταλάβατε, κάποιες βασικές πολιτικές στρατηγικές επιλογές αυτών των επιχειρήσεων. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Όχι, φοχερό. Δεν πανηγυρίζει. Όχι, λάθος κάνετε. Δεν έχει την δυνατότητα. Προσέξτε να δείτε. Δεν μιλάω για τις βασικές στρατηγικές επιλογές. Όχι. Μιλάω για ζητήματα καθημερινότητας και οργάνωσης και διοίκησης των ίδιων των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Ξέρετε πώς γινόταν αυτή μέχρι τώρα. Ξέρουμε. Μέσα από τοποθέτηση ημετέρων. Ναι, βεβαίως. Ισχύει απολύτως. Άρα αυτή η πρακτική πρέπει να σπάσει και η πολιτική πρέπει να ασχολείται με τις βασικές στρατηγικές επιλογές στον ενεργειακό χώρο. Όχι, μπράβο, πάντα μπράβο το λέγαμε. Που το λέτε. Δεν θα βρείτε ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ του 3% μέχρι του 33% να λέγεται κάτι διαφορετικό. Δεν λέει manager στις επιχειρήσεις. Δεν το θυμάμαι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να λέει manager στις επιχειρήσεις. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει. Είπα management. Έλεγε ζήτω το δημόσιο. Πρώτα απ' όλα είπα management. Ζήτω το δημόσιο, έλεγε. Πάντα. Μα κάτω από δημόσιο λέω όπως λέω ότι πρέπει να είναι. Εντάξει, καλά. Γιατί είναι εχθρός. Γιατί, σας το είπα ελληνικά πριν, γιατί η έννοια της οργάνωσης και της διοίκησης μιας επιχείρησης είναι ασύμβατη με μια δημόσια εταιρεία. Αυτή ακριβώς η αντίληψη είναι που οδήγησε στην απαξίωση του δημοσίου. Εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο του δημοσίου σε διάφορους τομείς. Μακάρα το κάνατε. Μακάρα να το κάνετε αυτό. Γιατί δεν τρέχετε και λίγο αυτό το ρημάδι το ελληνικό που βλέπω σήμερα την εταιρεία Lambda Development να απειλεί ότι θα σηκωθεί να φύγει συνολικά από το πρώτο. Να σας το πω ευθέως. Με τα 37 στρέμματα που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, υπό ποια έννοια. Ότι εκεί θα γίνει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα με καζίνο κλπ. Και είναι το μόνο σημείο που μπορεί να γίνει, λέει η Λάμπτα. Να σας το πω ευθέως. Απειλεί λοιπόν ότι θα φύγει. Τι θα κάνετε. Νομίζω ότι μας δουλεύει η Λάμπτα. Γιατί μας δουλεύει. Γιατί. Να σας το ξαναπώ. Ναι. Γιατί αυτό μπορεί να σας αρέσει και δημοσιογραφικά. Νομίζω ότι μας δουλεύει. Πρώτα απ' όλα, διότι τίποτε δεν εμπόδιζε και μόλις, αν δεν κάνω λάθος, χθες κατατέθηκε το master plan αυτής της επένδυσης, να προχωρήσουν κάποιες άλλες εργασίες. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι ο επενδυτικός φορέας δεν έχει ζυγίσει καλά τις δυνατότητές του. Εγώ δεν θέλω μία επένδυση η οποία απλώς να βασίζεται σε μία παραδοσιακού τύπου λογική real estate, ότι πουλάμε κομμάτι
κόβουμε κομμάτι, το πουλάμε και από αυτό αναχρηματοδοτούμε το επόμενο. Ή μιλάμε για μια επένδυση όπως αποτυπώθηκε στη σύμβαση με τη Λάμδα, που σημαίνει μια μεγάλη παρέμβαση σε ένα πολύ μεγάλο χώρο του λεκανοπεδίου. Και ευρύτερα, και έξω από το. Έτσι, και ευρύτερα, και ευρύτερα. Με δυνατότητα πρασίνου πρόσβαση του κόσμου, με ελεύθερο το παραλιακό μέτωπο, με επενδύσεις, με όλα αυτά. Άρα, μιλάμε για μια μέγα παρέμβαση στον χώρο της Αττικής. Και αυτό αποτυπώθηκε σε μια συμφωνία. Γι' αυτό επαναδιαπραγματευτήκαμε τη συμφωνία. Ναι. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Το εάν σε αυτό το πράγμα που είναι όλη η επένδυση υπάρχει μια κουκίδα που λέει ότι εδώ είναι δάσος ή εδώ είναι αρχαία, δεν μας εμποδίζει. Μάλιστα. Φοβάμαι δηλαδή ότι άλλοι τους σκοπιμότητες και αδυναμίες εκ μέρους του επενδυτικού φορέα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και έτσι, το λέω εν πλήρη γνώση. Προφανώς. Για να λέτε, κάτι θα ξέρετε παραπάνω από εμάς σίγουρα. Επομένως, διαμορφώνεται σε αυτό το περιβάλλον, κατά την άποψή σας, διαμορφώνεται ένα σταθερότερο περιβάλλον και στο πολιτικό πεδίο. Αυτό ανοίγει τον δρόμο στην κυβέρνηση ή την κάνει να διαμορφώνει και μια διαφορετική άποψη στο πολιτικό πεδίο, ίσως ευρύτερων συνεννοήσεων. Άκουγα προημερών τον Πρωθυπουργό ότι είναι η ώρα να δούμε και το μέλλον της χώρας και ίσως θα μπορούσαν οι πολιτικές δυνάμεις, αν το περιβάλλον σταθεροποιηθεί, και εσείς λέτε ότι σταθεροποιείται τώρα, για το πώς δηλαδή η χώρα θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια. Κατά τη γνώμη σας, η κυβέρνηση θα ήταν καλό να προχωρούσε σε μια πρωτοβουλία απέναντι σε άλλες πολιτικές δυνάμεις για τη συνεννόησή της σε μερικές βασικές κατευθύνσεις? Ποιες πολιτικές δυνάμεις? Αν εννοείται το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να το πάω από το μερικό στολικό. Θα ήταν καλό για την κυβέρνηση ή για την άποψή σας η κυβέρνηση να διευρύνει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία προσεγγίζοντας και δυνάμεις του ευρύτερου σοσιαλδημοκρατικού χώρου, ας πούμε? Το αν θα διευρυνθεί ή όχι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρέπει να είναι κατάληξη κάποιων άλλων προηγουμένως διαδικασιών. Ναι. Θα έλεγα ότι σημαντικότερο για την παρούσα κυβέρνηση είναι το να διευρύνει την κοινωνική αποδοχή της. Και εκεί νομίζω είναι που θα κρυθεί. Σημαίνει ότι έχει συρρυκνωθεί για να θέλετε. Που σημαίνει ότι εκεί κρίνονται όλες οι κυβερνήσεις και πρωτίστως μια κυβέρνηση της αριστεράς στη σχέση της με την κοινωνία. Η οποία πρέπει να είναι καταρχήν μια σχέση ανοιχτού διαλόγου και ειλικρινού διαλόγου. Όταν αρχίσουν να είναι καχύποπτοι απέναντί σου οι πολίτες, τότε κάτι δεν πάει καλά. Εγώ νομίζω ότι αυτό το έχουμε διατηρήσει. Το έχουμε διατηρήσει αυτή την σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Δεν μιλάω για σχέση. Καμία υπόσχεσή σας δεν έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα. Πώς το διατηρήσατε αυτό? Λέτε εσείς. Λοιπόν. Το λέει πραγματικότητα. Αν το λέγα εγώ, θα ήταν μικρό το κακό. Αυτό το λέει αυτός, δεν έχει σημασία. Αυτό το λέτε εσείς. Τι τηρήσατε μέχρι σήμερα? Διότι όλη αυτή η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν υιοθετεί και δεν ακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, τις δεσμεύσεις του, ξεχνάει την κορυφαία στιγμή των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015. Ναι. Και απλώς κάνει μια αφαίρεση και λέει: όχι, τι λέγατε πριν πάρετε την κυβέρνηση, έτσι, τι λέτε τώρα. Αυτό είναι το προπαγανδιστικό. Αυτό είναι το προπαγανδιστικό. Αφήστε το 2015 στην ησυχία του και το 2014 επίσης στη μεγαλύτερη ησυχία. Και δείτε το 2017, εγώ θα σας έλεγα. Ούτε καν το 2016. Στο 2017, λοιπόν, οι κυβερνητικές ρίσεις στο πρώτο διάστημα ήταν ότι εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε μέτρα, να προψηφίσουμε μέτρα που να αφορούν περίοδο μετά τη λήξη του χρόνου της διακυβέρνησης, επουδενή λόγο. Και το θεωρούμε και μη δημοκρατικό. Ψηφίσαμε. Να σας πω ένα. Ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε για το 19 και για το 20. Επομένως. Ούτε να προνομοθετήσουμε. Αφήστε τα 14 και τα 15. Αυτό για την προνομοθέτηση. Λέω λοιπόν, εγώ κατά αντιλαμβάνομαι και το περιβάλλον και τις ανάγκες και το πώς πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση κτλ. Μην λέμε τώρα ότι άλλα λέγαμε, αλλά κάνουμε, άλλα λέγαμε, αλλά κάνουμε. Η αλλαγή της σχέσης στον απόλυτο είναι τρόπο αν... που το είπε ο κ. Καλά, η αλλαγή της σχέσης που λέτε εσείς είναι αν τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επίτευξη των στόχων. Δηλαδή, το σχεδιασμό. Λέει κανείς, εσείς σχεδιάζετε να βγούμε από το μνημόνιο και την επιτροπή και να γίνουμε μια κανονική χώρα που θα αρχίσει να παράγει, να υπάρχουν επενδύσεις, να μεγαλώνει το ΑΕΠ της, να παράγει λεφτά κτλ. Η χώρα παράγει και τώρα και μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις συνθήκες έχει πετύχει τα υψηλότερα ποσοστά εξαγωγών. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες. Έχει πεθάνει η εσωτερική αγορά, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε. Βεβαίως, γιατί η εσωτερική ζήτηση έχει καταρρεύσει. Γι' αυτό μίλησα για εξαγωγές. Και αυτά είναι από τα ελπιδοφόρα σημάδια. Εννοώ εξαγωγές. Ωραία, εξαγωγές λοιπόν. Αλλά πρέπει να τη ζεστάνετε λίγο για την εσωτερική αγορά. Αν αποκατασταθεί στοιχειωδώς ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος, νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις σε μια σειρά τομείς να έχουμε μια εκτείναξη επενδυτική και να έχουμε θετικά σημάδια. Από την άποψη αυτή λοιπόν. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, διαμορφώνεται και ένα νέο πολιτικό περιβάλλον?
Για να επανέλθουμε. Ναι. Αυτό υπό όρους και προϋποθέσεις. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή από τον χώρο, τον ενδιάμεσο, πέστε κεντροαριστερό, πέστε σοσιαλδημοκρατικό, πέστε τον, στην Ελλάδα για τον ελληνικό. Γιατί έξω συνομιλείτε με τους σοσιαλιστές. Βεβαίως. Μα εκεί πέρα όμως βλέπετε ότι υπάρχουν φωνές οι οποίες πράγματι αμφισβητούν, θα έλεγε κανείς, τον νεοφιλελεύθερο μονόδρομο, αμφισβητούν τις πολιτικές της λιτότητας, επιδιώκουν μια μεταστροφή των βασικών ευρωπαϊκών στρατηγικών επιλογών. Εδώ δεν είναι κάτι τέτοιο ορατό. Αφήστε δηλαδή το πράγμα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο όταν μπερδεύονται τα πρόσωπα, διότι σε αυτόν τον χώρο αυτή τη στιγμή ακόμη υπάρχουν και καθορίζουν την πορεία των πραγμάτων πρόσωπα τα οποία είναι πολιτικά αφαιρέγγια. Τώρα να πούμε δύο-τρία πράγματα για το δικό σας Υπουργείο. Ναι. Που έχουμε για το Υπουργείο. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα το θέμα με τους Δήμους. Μας το είχατε προαναγγείλει εδώ, τη ρύθμιση αυτή για τις δόσεις, 100 δόσεις, πριν ένα μήνα, ενάμιση, πόσο σας φιλοξενήσαμε. Τώρα φαίνεται ότι προχωράει αυτή και γίνεται πράξη. Είναι κατατεθειμένη συγκεκριμένη διάταξη. Το πολυνομοσχέδιο αυτό βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί παρατηρήσεις σχετίζεται με την συζήτηση που είχαμε για την αξιολόγηση και την ολοκλήρωσή της. Άρα όλα είχαν παγώσει κάπως. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχει ολοκληρωθεί. Για 100 δόσεις, κύριε Υπουργέ, για περικοπή. Η πρότασή μας είναι για δικαίωμα μέχρι 100 δόσεις και σε εκείνη την περίπτωση για διαγραφή ολόκληρου του ποσού των προσαυξήσεων. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που επιλέγει ο ιδιώτης ή η επιχείρηση για χρέη προς το Δήμο, μειώνονται αντίστοιχα και οι προσαυξήσεις. Αυτό το αποφασίζουμε εμείς ή το συνεννόμαστε με τους έξω. Αυτό δεν αφορά, ξέρετε, σχέσεις δημοσίων, ταμείων κτλ. Για αυτό το ρωτάω. Έτσι. Αν μπορούμε και σε αυτό λοιπόν το πεδίο. Το περιμένουν οι Δήμοι πάρα πολύ πάντως αυτό. Το περιμένουν οι Δήμοι, θα αυξήσουν τη σπραξιμότητά τους. Το περιμένουν οι πολίτες, ακόμη και οι εκκλήσεις. Εσείς που κινείστε παράνομα στην πόλη και παρακάνετε παράνομα. Έχετε δυνατότητα να ρυθμίσετε. Με τους συμβασιούχους θα κάνετε. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Διότι είναι ένα θέμα που έρχεται πριν από τα μνημόνια. Πριν από τα μνημόνια. Ναι. Πρόκειται για μια πρακτική των κυβερνήσεων Πασό και Νέας Δημοκρατίας, αυτές τις κυβερνήσεις τόσα χρόνια, όπου καθιστούσε όμηρους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, προφανώς με σκοπό πια να υπάρχει μια πολιτική επίδραση στις επιλογές. Για πελατεία λέτε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν προσλάβατε, αυτό σας λένε και εσάς τώρα. Όχι, κάνατε και εσείς πάνω από 20.000 προσλήψεις συντασιούχων. Αυτά τα λένε αυτοί που δεν ξέρουν τα νούμερα. Έτσι λέει, αντιπολίτευση. Δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να προσμετράς και να ασκείς κριτική στη βάση κάποιων εποχιακών συμβασιούχων όπου γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ τώρα έχω υπογράψει κάποιες εκατοντάδες συμβασιούχους για ανθρώπους οι οποίοι πάνε στις παραλίες, τις φυλάνε, τις καθαρίζουν, ανοίγουν μουσεία, χώρους κτλ. Και μάλιστα αυτοί είναι αντί αντιτίμου. Ναι. Δηλαδή, πληρώνει ο κόσμος κάποιο ειστήριο ή κάποιο αντίτυπο και από εκεί πληρώνονται αυτοί. Μάλιστα, αυτοί λοιπόν τώρα μας καταγγέλνουν και μάλιστα βγήκε μια εφημερίδα σχετικά καινούρια. Ιδιοκτήτη εδώ της ευρύτερης περιοχής, η οποία είπε στείνεται το νέο κράτος, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σκουρλέτης διορίζει 1.300. Δηλαδή, αρλούμπες. Δεν τιμάνε τέτοιοι τίτλοι ούτε τη δημοσιογραφική δουλειά αυτών. Εντάξει, οι παλαιότεροι λοιπόν τώρα με τους παλαιότερους. Αλλά εμείς μιλάμε για ανθρώπους. Δηλαδή, είναι στην καθαριότητα. 15 χρόνια. Ναι, κύριε Υπουργέ, είναι φόρος που είναι στην καθαριότητα. Μισό λεπτό. Δουλεύουν στον ίδιο χώρο, δεν είναι. Είναι στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία. Διατροφολόγοι στα νοσοκομεία, 8-9 χρόνια. Το βοήθεια στο σπίτι, 14-15 χρόνια. Στα κέντρα φροντίδας των ηλικιωμένων. Μιλάμε ένας πολύ μεγάλος. Τι θα κάνετε όμως, πώς θα ξεπεράσετε το Σύνταγμα εδώ υπάρχει το Σύνταγμα. Θέλουμε λοιπόν ουσιαστικά να αποκαταστήσουμε την πραγματική εργασιακή σχέση αυτό. Με ποιο τρόπο θα το κάνετε αυτό. Μετατροπή, να συμβάσω. Δεν μιλάω για αυτό, γι' αυτό δεν μιλάω για μετατροπή. Η μετατροπή απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Μα το ξέρω γι' αυτό. Από την άλλη, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει ότι κύριε, σου απαγορεύω ως πολιτεία να κάνεις κατάχρηση της πρακτικής και της έννοιας της σύμβασης. Δηλαδή, απαγορεύεται συνέχεια να επαναλαμβανόμενε αυτό που κάνει δηλαδή, το ελληνικό κράτος. Άρα αυτό με βάση. Κατοχυρών δικαιώματα αυτοί οι άνθρωποι έχουν επαναλαμβανόμενες συμβάσεις. Εάν αυτοί οι άνθρωποι οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, είναι κάτι παραπάνω από βέβαια, δεν είμαι νομικός. Άρα κρατήστε το αυτό και θα δικαιωθούν. Αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο δεν θα διεκδικήσει. Άρα δεν μιλάμε για νέες προσλήψεις. Δεν μιλάμε για νέες προσλήψεις. Μιλάμε για ανθρώπους που ήδη εργάζονται, ήδη αμείβονται. Πώς είναι αυτή περίπου. Αυτό πρέπει να γίνει μια ακριβής καταγραφή. Δεν μπορούμε να λέμε νούμερα. Είχε ακουστεί ένα νούμερο περί τις 30.000. Όχι, αυτό το νούμερο είναι λιγότερο. 30.000 είναι ένα σύνολο συνολικά
εργαζομένων μέσα από συμβάσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι συμβασιούχοι έχουν γίνει τώρα ξεκαθάρισμα. Ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι πρέπει εμείς να συμφωνήσουμε, και εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα σε κάποια κριτήρια, και να καλέσουμε μετά το ΑΣΕΠ να πιστοποιήσει με βάση την νομοθετική ρύθμιση που θα υπάρξει, ναι, ποιοι πληρούν αυτά τα κριτήρια. Με την επίβλεψη του ΑΣΕΠ. Και να πούμε ότι, κύριοι, κακώς σας ονομάζουμε συμβασιούχους, εσείς πρέπει να αποκατασταθεί η πραγματική εργασιακή σχέση. Θα το κάνετε δηλαδή αυτό μέσα στη θητεία σας? Θα αυτό, το τρέξετε αυτό, ή έχετε τη βούληση να το κάνετε? Αυτό φιλοδοξούμε, ναι, αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ένα-δύο θέματα ακόμα. Έχουμε δύο-τρία μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα που θα θέλαμε να τοποθετηθείτε κι εσείς. Ένα είναι το Μενίδη. Ναι. Όπου εκεί. Έχουμε και μια συνέντευξη τύπου σε 10 η ώρα. Μια διυπουργική συνέντευξη. Ακριβώς. Ποια είναι λοιπόν αφορά, η δική σας εκτίμηση, κύριε Υπουργέ, για το θέμα αυτό? Τι πρέπει να γίνει? Θα σας πω. Θα τα πούμε βέβαια και σε λίγες ώρες. Ναι, μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα. Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μιλάμε για ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα, ξαφνικά, που προέκυψε στα ένα, στα δύο, στα τρία χρόνια. Σωστά. Θεωρώ ότι υπάρχει μια διαχρονική πολιτική και στάση πλέον που είχε διαμορφωθεί, που οδήγησε σε αυτή πλέον την κατάσταση. Δηλαδή, ουσιαστικά στο να δημιουργηθεί αυτό το ιδιόμορφο γκέτο. Δεν θα έλεγα άβατο, διότι εδώ πέρα, εντάξει, είναι πολύ ακραίο. Αλλά είναι όμως μια κατάσταση. Αλλά παρουσιάζει τέτοια χαρακτηριστικά. Γκετοποιημένος. Τέτοια χαρακτηριστικά. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα πρέπει να υιοθετήσουμε λογικές οι οποίες λειτουργούν διχαστικά απέναντι σε συμπολίτες μας. Θα πρέπει να κατοστρωθεί ένα σχέδιο άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε καταστάσεις. Καταστάσεις δύσκολες, αλλά θεωρώ και κάτι άλλο να σας πω. Πρέπει να γίνει και μια καμπάνια σε σχέση με την παράνομη οπλοκατοχή και την οπλοχρησία. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Όχι, αφορά όλη την Ελλάδα. Αφορά εκτεταμένες περιοχές. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει ένα όπλο, να το βγάζει και είτε όταν γιορτάζει ή όταν τσακώνεται με τον γείτονά του να του κάνει χρήση κατά το δοκούν. Εδώ ίσως να χρειάζεται. Τον κύριο Πολάκη αυτό, εδώ ίσως χρειάζεται να δούμε και μια αυστηροποίηση και του θεσμικού πλαισίου, λέτε, για τον λόγο. Αλλά ταυτόχρονα όμως και μια καμπάνια προς τους πολίτες. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς όπως είναι κάποιες πολιτείες στην Αμερική. Καουμπόιδες τώρα κυκλοφορούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λέτε παρεμβάσεις. Άρα λοιπόν θέλει και μεσοπρόθεσμα. Εγώ θέλει μέτρα. Κανένα κενό στα σχολεία από το Σεπτέμβριο. Προσπάθεια να εφαρμοστούν προγράμματα για την επανένταξη των Ρωμά. Μεγαλύτερη αστυνόμευση, φωτισμός της πόλης. Ανοιχτοί δρόμοι. Ανοιχτοί δρόμοι. Χρήματα από την περιφέρεια. Εκτεταμένοι εμβολιασμοί στα παιδιά που ζουν σε καταπληκτισμούς ή εν πάση περιπτώσει σε παραπήγματα στην περιοχή. Προσπάθεια να τονωθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Οι νέοι άνθρωποι όταν ασχολούνται με τον αθλητισμό μπορούν και κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα. Και χτύπημα όλων αυτών των κυκλωμάτων παράνομης εμπορίας, ναρκωτικών, όπλων. Έχει κάνει η αστυνομία πράγματα τα τελευταία χρόνια και είναι άδικο. Στο Μενίδη όχι. Και στο Μενίδη. Εκεί σε άλλες περιοχές που δεν τολμάει να περάσει. Και στο Μενίδη. Και στο Μενίδη. Η μεγαλύτερη εξάρθρωση που έγινε σε συμμορία για διακίνηση ναρκωτικών ήταν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή του Μενιδίου. Μεθαύριο, και μπήκανε μέσα στο λεγόμενο άβατο. Μεθαύριο οι αστυνομικοί έχουν καλέσει σε μια συγκέντρωση στην πλατεία Εξαρχείων. Θα πηγαίνατε εσείς εκεί? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα ενδεχομένως να υποκρύπτεται και μια πολιτική τελικά σκοπιμότητα σε αυτό το πράγμα. Από την αντιπολίτευση, λέτε? Προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή, διακινδυνεύω μια τέτοιου είδους τοποθέτηση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Καλημέριζουμε, κύριε Σκουλέτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα εμείς.